κυρίες Υπουργέ, και τις αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, που εκχωρεί στους Δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τι θα αλλάξει σε ό,τι αφορά τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου για τα προγράμματα σπουδών και το σύστημα των προσλήψεων, και αν ανοίγει μια νέα οδός για την. Για επερχόμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ίσως και τριτοβάθμιας, να δούμε δηλαδή και πανεπιστήμια από Δήμους στο μέλλον, όπως γίνεται στην Ευρώπη. Ακόμη και όταν μιλάμε για δημοτικά σχολεία των Δήμων, που θα λειτουργούν υπό την ευθύνη των Δήμων, έτσι. Γίνεται συζήτηση με το σχέδιο νόμου. Ο τρόπος που θα διαμορφωθεί η εκπαιδευτική λειτουργία σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα θέμα που πριν το έχω παρακολουθήσει χρόνια και στην προηγούμενη θητεία μου και το Υπουργείο Παιδείας το 2015 θα το καταθέσω πάλι, είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρέπει να συναντηθούν οι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν πρέπει να διαμορφωθεί καταρχήν να διαμορφωθεί σε εκείνο το περιβάλλον, σε εκείνο το πλαίσιο που δεν θα δημιουργεί μια ανησυχία σε εκπαιδευτικούς για τον τρόπο με τον οποίο θα προσλαμβάνονται και θα εκπαιδευτούν. Τι προγράμματα σπουδών θα υπάρχουν και όλα αυτά. Ναι, και οπωσδήποτε όμως η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην λειτουργία των σχολείων είναι κάτι μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη συμμετοχή. Γιατί ο γονιός που έχει περίπτωση στο σχολείο, θα πρέπει να έχει άποψη. Τώρα, σε τι βαθμό και τι έκθεση, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ούτε στη στιγμή, και είναι και εύκολο να το ξέρει. Αλλά πρέπει να έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο πώς θα γίνει το σχολείο. Πάντως θα ήταν ευθύ έργο η Υπουργέ να μένα το διευθυντικό αριθμό να επισκεφτείτε τα κτίρια που διευθυνούν τα παιδιά και νομίζω ότι θα αλλάζατε κάπως γνώμη για τα, τουλάχιστον και τα κονδύλια που δίνονται για την εκπαίδευση. Ένα ερώτημα πολιτικό μόνο και τελειώνω εγώ. Υπάρχει δυσαρέσκεια έντονη προς την κυβέρνηση, τη ρόλη σπασμένα και τα δικά της τον προηγούμενο χρόνο και της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται και είναι όπως είπαμε δυσβάσταχτα. Υπάρχουν στελέχη του κινήματος, από εκεί από τις πληροφορίες μου, που δειλά-δειλά μιλάνε για πρόωρες εκλογές. Γιατί το πρόγραμμα που εφαρμόζεται τώρα είναι ένα πρόγραμμα που το εξαγγέλει, μας το ορίζει το δούνο του, δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Οπότε πρέπει να πάρει πάλι την λαϊκή εντολή για να εφαρμόσει το νέο του πρόγραμμα. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Αλλά τώρα η κυβέρνηση έχει πάρει τη λαϊκή εντολή του μας το 6-7 μήνες που έχει την αρχή που έχει κυβέρνηση. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε μια εικόνα για το πώς ξεκινήσουν τα πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν κάποιος μπορεί να υποδείξει ένα πρόσωπο, δεν λέω ακόμα, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να χειριστεί τα θέματα καλύτερα από το σημερινό πρωθυπουργό. Μία πολιτική διαφορετική. Γιατί ξέρετε, το να εκφέρονται πολιτικές κορώνες είναι εύκολο πράγμα. Δεν μίλησα γι' αυτό, Υπουργέ μου. Εγώ μίλησα για το πρόγραμμά σας, το οποίο δεν υφίσταται. Έχει ακυρωθεί. Πρέπει να κάνετε νέο πρόγραμμα προς τον κόσμο. Πάνω σε αυτό μιλάνε. Η στελέχη του κόμματος, δεν τα λέω. Αλλά το ότι η κυβέρνηση απολαμβάνει τη λαϊκή του εμπιστοσύνη και είναι φανερό αυτό σε όλη τη δραστηριότητα και το ότι κάνει ό,τι το καλύτερο μπορεί κάτω από τα δεδομένα που είχε παραλαμβάνει το κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό και αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια πιστεύω. Και αυτό πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση είναι ένα παράδειγμα. Να δούμε πώς θα ελαττωθούν οι οποιασδήποτε αδικίες μπορεί να γίνουν με την έννοια αυτά.